Για πάμε να δούμε τώρα, να ξεδιπλώσουμε τον χάρτη, Γιώργο Φελίδη, να δούμε Φέρα. πώς ψήφισε η Τουρκία τις βασικότερες επαρχίες, αυτές δηλαδή που παρουσιάζουν ειδικό ενδιαφέρον, Ακρίβως. να ξεκινήσουμε από τις και, σεισμόπληκτες. Και είναι οι σεισμόπληκτες περιοχές που πραγματικά δίνουν τη νίκη αυτή τη νίκη στον Ερντογάν. Όχι πάνω από το 50%, αλλά σίγουρα πάνω από 2,5 εκατομμυρία ψηφοφόρους. Βλέπουμε εδώ, Καχραμάν Μαράς. Ο Ρετζέτα Γκίπερ Ντογκάν παίρνει 71,88%. Δηλαδή είναι μια πόλη που δεν υπάρχει πια. Που δεν, που δεν υπάρχει πια. Ε, Οσμανίγε, στην Οσμανίγε 62,31%. Στο Χατάι, εκεί είναι ίσα βάρκα, η νερά, 48,07% ο Ερντογάν, 48,03% ο Κιλισδάρογλου. Αλλά ακόμα και εκεί που είδαμε τις εικόνες από την Αλεξανδρέτα, που μας έδειχνε ο Μανώλης Κωστίδης μετά μέσα στους σεισμούς, φαίνεται ότι η σεισμόπληκτη πάνω στην απελπισία του, δεν πίστεψαν τι εξαγγελίε κυλιτάρουγκλου ότι θα μειώσει τι τιμέ. Πίστεψαν τον Ερντογάν ότι θα του ξαναδώσει. Είναι προφανέ ότι δεν τους. του χρέωσαν την α, καταστροφή που υπέστησαν και τον πίστεψαν όταν λέει ότι θα του ξαναχτίσει τα σπίτια. Ακριβώ. Και βλέπουμε και το χάρτη τη Τουρκία, Σία, είναι ο, θα λέγαμε, ο τυπικό χάρτη που είναι. Τα δυτικά παράλια, Να δούμε τα, τα, τα πιο κάστρα, λοιπόν, ευρωπαϊκά, για πάμε. Είναι Κυλισδάρογλου, αλλά όλη η μέσα Τουρκία η ενδοχώρα είναι Ερντογάν. Mm. Τα κάστρα του κεμάλτη Κυλισδάρογλου. Ανδριανούπολη, Σμύρνη, Ντιαρμπακύρ, βέβαια είναι και κουρδικέ περιοχέ όπου εκεί ψηφίζουν πάρα πολύ και το κόμμα. Δημοκρατία των Λαών, το Φιλοκουρδικό ε, Κόμμα, Σιρνάκ τη... και τη Χακάρι. Και πάμε να δούμε και τα κάστρα. Εκεί, τα κάστρα του Κιμάλτη Κιλισδάρογλου, μιλάμε για περιοχέ που κυμαίνεται από το 63% μέχρι το 75% η απήχησή του. Και πάμε να δούμε τα κάστρα του Ρετζέπτα Γιπ Ερντογάν. Εκεί είναι οι περιοχέ Γιουμούσχανε, δηλαδή το, η Αργυρούπολη, mm -hmm. η Ριζούντα, πάνω στη βόρεια... στην Μαύρη Θάλασσα, η Σεβάστια, η Μαλάτια, το Εικόνιο. Και εκεί ο Ερντογάν έχει ποσοστά από 68% Μέχρι 74%. Μιλάμε για πολύ μεγάλε νίκες. Νομίζω ότι και τα όσα μα είπε αποδεικνύουν τα περί διαμοιρασμού, τα περί ε, διχασμού αυτή τη χώρα. Κόκκινα με τα κόκκινα. Οι ε, κόκκινε επαρχίε είναι του Κιλτσντάρογλου. Ε, βλέπουμε τι κουρδικές περιοχέ, τα νότια παράλια, τα ανατολικά και πάνω ε, την ανατολική Θράκη. Είναι ένα ε, διχασμό. Είναι η προηγμένη, στιγμές, θα λέγαμε, το το Τουρκία ναι. εναντίον τη Τουρκία που παραμένει Ακόμα στην Τουρκία του Αραμπά, θα λέγαμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.